Είναι ο κύριος Βαγγέλης Φιλέρης, νεκρός όπως τύπου της Ανώτερης της Συνομοσπονδίας Γονέων Μαθητών Ελλάδος. Καλημέρα. Καλημέρα σας, κύριε Κοταρίδη. Λοιπόν, είστε έτοιμοι όλοι για την επανεκκίνηση? Εμείς είμαστε έτοιμοι. Το Υπουργείο δεν ξέρω αν είναι έτοιμο. Τι εννοείτε? Εννοώ ότι όπως κλείνουν τα σχολεία, έτσι ανοίγουν. Δηλαδή, κοιτάξτε, κάποια στιγμή θα πρέπει το Υπουργείο να ακούσει τα αιτήματα του συνόλου της εκπαιδευτικής κοινότητας. Από την αρχή της χρονιάς ζητάμε κάποια πράγματα. Ένα είναι η αραίωση των τμήματων. Τα παιδιά μας, μιλάμε ας πούμε και έβλεπα πιο πριν ας πούμε για τα κορονοπάρτι κτλ. Έχετε υπόψη σας ότι γίνεται συνέχεια κορονοπάρτι σε κάθε διάλειμμα σχολείου. Θα πρέπει τα τμήματα να αραιώσουν. Το έχουμε πει από την αρχή της χρονιάς. Αίθουσες μπορούν να βρεθούν και ήδη υπάρχουν. Προσωπικό δεν θέλει το Υπουργείο να προσλάβει. Τι εννοείται γίνεται κορονοπάρτι στα διαλύματα? Υπάρχουν σχολεία, ιδίως σε πόλεις, στον αστικό ιστό, στο κέντρο, όπου τα παιδιά είναι το ένα πάνω στο άλλο, στα διαλύματα. Και μάλιστα τώρα, να σας πω και το εξής, παρεμπιπτόντος, στο Δήμο Αθηναίων θα πάμε να βάλουν και σε άλλους δήμους της χώρας να φτιάξουν την ενδύχρονη προσχολική αγωγή, την υποχρεωτική, βάζοντας οίκους σε άβλους χώρους και προσθέτοντας ή παίρνοντας αίθουσες και προσθέτοντας κι άλλους μαθητές. Τα νήπια. Δηλαδή, μην μιλάμε μόνο για τα κορονοπάρτι. Ας μιλήσουμε και για τα διαλυματοπάρτι. Δεν γίνεται έτσι. Τώρα, να σας πω κάτι, όπως κοιτάξτε, ένα λεπτό. Μη συγκρίνουμε ορισμένα πράγματα, γιατί μπαίνουμε στη λογική της σύγκρισης και εξομοιώνουμε καταστάσεις που δεν είναι ίδιες και δεν έχουν καμία σχέση. Στα σχολεία, προφανώς υπάρχει θέμα, γιατί είναι πολλά παιδιά. Εντάξει, το έχουμε πει πρώτοι εδώ και καιρό. Στα διαλύματα, υπάρχει ο κανόνας ότι τα παιδιά που προαυρίζονται στο διάλειμμα είναι τα παιδιά του ίδιου τμήματος. Δεν μπορούμε να το συγκρίνουμε αυτό με 3.000 τύπους σε μια πλατεία τώρα. Ναι, 3.000 τύπους μια πλατεία, υπάρχουν και 3.000 τύπους ένα προάβλιο, έχετε υπόψη σας. Κάποια στιγμή δηλαδή θα πρέπει να ασχοληθούμε με αυτά τα θέματα. Δεν γίνεται να αφήνουμε συνεχώς και να μην μιλάμε καθόλου. Δεν μπορούμε με 25 και 27 τμήματα να μειώσουμε την εξέλιξη της πανδημίας. Δεν γίνεται αυτό το πράγμα. Ήδη, έχετε υπόψη σας, σε 10 μέρες λειτουργίας των λυκείων έχουν κλείσει 350 περίπου τμήματα. 350 τμήματα, για πόσα παιδιά μιλάμε, ξέρετε? Η διαδικασία, το self-test, πώς την κρίνεται? Είναι γύρω στα 8-9 χιλιάδες παιδιά που είναι εκτός αυτή τη στιγμή διαδικασία. Η διαδικασία, το self-test, πώς την κρίνεται? Κοιτάξτε, εμείς είμαστε υπέρ των τεστ, αλλά όχι με ευθύνη του γονιού. Ο γονιός δεν μπορεί να είναι και δάσκαλος, να είναι και υγειονομικός, να είναι τα πάντα. Θα πρέπει να γίνονται μαζικά και επαναλαμβάνομενα τεστ με ευθύνη του ΕΟΔΗ. Θα πρέπει να προσληφθεί το κατάλληλο προσωπικό, να πηγαίνει στα σχολεία τακτικά και να κάνει τεστ σε όλους. Εντάξει, το self-test δεν είναι κάτι φοβερό πάντως. Δηλαδή, ο γονιός δεν είναι και μια φοβερή ευθύνη. Πώς βάζει θερμό, αν αρρωστήσει το παιδί σου και έχει πυρετό, δεν ζητά τον υγειονομικό, του βάζει θερμό, τρέχει πυρετό. Δηλαδή, το self-test είναι το ίδιο πράγμα, δεν είναι κάτι φοβερό. Σωστά. Σωστά. Με αυτή την έννοια δεν θα έπρεπε να υπάρχει και καμία δημόσια δομή υγείας όμως, έτσι. Εμείς μιλάμε ότι πρωτοβάθμια. Όχι, δεν είναι το ίδιο. Δεν συγκρίνουμε τώρα. Γιατί δεν είναι το ίδιο? Είναι το ίδιο πράγμα. Και η δημόσια, για αν χρειαστεί κάτι σοβαρό με τον άρα λοιπόν, ήδη γνωρίζετε ότι υπάρχουν γονείς που αντιδρούν, υπάρχουν διάφορα πράγματα τέτοια. Αυτά όλα μπορούν να λυθούν όταν το κράτος παίρνει την ευθύνη πάνω του. Και το ίδιο κάνει όλα αυτά τα τεστ. Αντί να μεταθέτει το θέμα σε κάθε έναν γονιό. Ναι. Εσείς τι θέλετε να μας πέρα, φυσικά, ότι ο γονιός δεν ενδιαφέρεται για το παιδί του και πρέπει να έρθει το κράτος? Όχι, να ενδιαφερθεί για το παιδί του? Κοιτάξτε να δείτε, μην το πάμε, μα εσείς το πάτε, συγγνώμη τώρα, έχετε πει διάφορα πράγματα τα οποία, αν μου επιτρέπετε, συγγνώμη κιόλας, είναι λίγο ξεπραγματικά. Δηλαδή θέλετε εσείς το κράτος πάνω από το κεφάλι σας για οτιδήποτε κάνετε για να έχει ποιος την ευθύνη, δεν καταλαβαίνω. Θέλουμε το κράτος να αναλαμβάνει την ευθύνη του. Μάλιστα. Δεν μπορούμε να μεταθέτουμε τις ευθύνες μόνο ατομική ευθύνη. Και να μην υπάρχει καμία κρατική ευθύνη για οτιδήποτε. Ποια είναι η κρατική ευθύνη αυτή τη στιγμή, δηλαδή, για τα τεστ. Πείτε κάτι συγκεκριμένο για να το συζητήσουμε. Για την αραίωση των παιδιών. Μάλιστα. Ποια είναι η κρατική ευθύνη? Εμένα μου φαίνεται πάρα πολύ λογικό και σωστό αυτό που προτείνετε. Αλλά η πρακτική εφαρμογή ποια είναι, για πείτε μου. Η πρακτική εφαρμογή είναι ότι ήδη, να σας πω το εξής. Ανοίξαν τα λύκεια. Δίπλα στα λύκεια υπάρχουν γυμνάσια. Εάν προσλαμβανόταν προσωπικό, θα μπορούσαν να αραιώσουν τάξεις. Πάρα πολλά λύκεια έχουν άδειες τάξεις. Γιατί έχει υπάρξει μείωση μαθητικού πληθυσμού. Υπάρχει αυτή τη στιγμή. Θα μπορούσαν επομένως να λειτουργήσουν. Θα μπορούσαν να βρεθούν χώροι. Τι είναι αυτοί οι χώροι, για πείτε. Υπάρχουν σχολικά συγκροτήματα που είναι κλειστά αυτή τη στιγμή? Υπάρχουν και σχολικά συγκροτήματα κλειστά. Ένα είναι αυτό. Έτσι. Δεύτερο.
υπάρχουν και κτίρια που ανήκουν σε δήμους. Θα μπορούσαν να γίνει. Αυτό όμως δεν είναι. Εννοείται κτίρια που, έχει, που είναι εγκαταλειμμένα, αυτό εννοείται. Ποια κτίρια όχι. Είναι αυτά. Εννοώ, ναι, κτίρια ναι, τα οποία αυτή τη στιγμή δεν λειτουργούν σε δήμους. Σε διάφορους δήμους. Για διάφορα πράγματα. Ναι, σε αυτό διαφωνούμε να σα πω κάτι και εγώ ως μπαμπάς πατέρας. Αλλά αυτό, προφανώς, το να έχεις 10 παιδιά στην τάξη 15 είναι πολύ καλύτερο από το να έχεις 27 και 30. Αλλά αυτό χρειάζεται αφενός ένα σχέδιο. Και αφετέρου χρειάζεται πρόσληψη. Δεν θα διαφωνήσω σε αυτό. Εγώ απλώς επειδή βλέπω πολλές ενστάσεις όσον αφορά τη διαδικασία των self-test, γι' αυτό μου κάνει εντύπωση. Γιατί καταλαβαίνω ότι δεν έχουμε σχέδιο. Και αυτό είναι για το παιδί. Δεν είναι όλα το κράτος. Προφανώς το κράτος περάσει ευθύνες. Βεβαίως. Αλλά μιλάμε. Να σας πω, μιλάμε για έναν χώρο που αντικειμενικά κάθε μέρα συγκεντρώνονται πάρα πολλά άτομα. Ναι. Είναι κρατική ευθύνη αυτά τα άτομα να κάνουν επαναλαμβανόμενα και μαζικά τεστ. Που κατά τη γνώμη μου θα έπρεπε να είναι και μοριακά, όχι μόνο self. Γιατί στα self-test υπάρχει και το πρόβλημα πάντοτε της αβεβαιότητας. Έτσι. Θα έπρεπε να υπάρχουν και μοριακά τεστ, τα οποία να γίνονται δωρεάν φυσικά. Έτσι, σε όλες αυτές τις δομές. Δηλαδή, σας λέω αυτή τη στιγμή, σε 10 μέρες λειτουργίας στο λυκείο, μιλάμε γύρω στα 8.000 παιδιά, 9, έξω από τη διαδικασία. Και πάρα πολλοί καθηγητές επίσης. Δηλαδή κάποια στιγμή θα πρέπει το κράτος να αναλάβει τις ευθύνες του. Προσωπικό καθαριότητας υπάρχει. Θέλετε να σας πω κάτι άλλο. Η τηλεκπαίδευση άφησε κενά. Άφησε. Υπάρχει κάποια μορφή ενισχυτικής διδασκαλίας αυτή τη στιγμή για τα παιδιά. Τι κενά δημιουργήθηκαν. Μην μιλήσουμε ακόμα περισσότερο για την ψυχική υγεία, για τον ψυχισμό των παιδιών, που ήδη διάφορες έρευνες δείχνουν ότι έχει επηρεάσει πάρα πολύ ο εγκλισμός την ψυχική υγεία των παιδιών. Δεν θα έπρεπε να υπάρχει κάποια μέρημνα για αυτό το πράγμα. Γι' αυτό σας λέω πριν. Ατομική ευθύνη ναι, αλλά κρατική ευθύνη καμία. Ωραία. Γίνεται έτσι. Λοιπόν, σας ευχαριστώ πολύ. Εμείς, για να κλείσω με αυτό, ναι. Τα ζητάμε όλα αυτά τα πράγματα και ζητάμε να ανοίξουν τα σχολεία με όρους υγιεινής και ασφάλειας για όλα τα παιδιά και για τους εκπαιδευτικούς. Και πρέπει να πάρθουν μέτρα. Πρέπει κάποια στιγμή η κυβέρνηση να σταματήσει να ανοικοκλίνει τα σχολεία σαν ακορντεόν και να πάρει μέτρα.